μας μωρέ είναι ένα. Αχ, είμαι πολύ χαρούμενη που έχει έρθει στο φτωχικό μου. Την απολαμβάνω. Αχ, να ήταν εγγόνα μου. Είναι πολύ ταλαντούχα. Και είναι λίγο άτυχη. Γι' αυτό κι εγώ θα τη βοηθήσω να βρει τον άντρα της ζωής της. Είναι δίπλα μου η Βάνια όλων μας. Αχ, ευχαριστώ, γιαγιάκα μου, πάρα πολύ. Ναι, είμαι λίγο άτυχη. Τι έχεις συμβεί, γιατί είσαι άτυχη? Ντρέπομαι. Τι ψάχνεις έναν άντρα? Τι ψάχνει ο άντρας εμένα, δεν ξέρω. Εσένα ποιο είναι, ρε παιδάκι μου, το πιο όμορφο, έτσι, μέρος του σώματός σου που θα το δίνεις δώρο σε έναν άντρα? Εγώ δεν έχω κάτι άσχημο επάνω μου, είναι όλα ωραία. Μάλλον γι' αυτό δεν με θέλουν οι άντρες, γιατί είμαι τέλεια. Τους κομπλάρεις! Τους κομπλάρω. Μπουμπούκι μου, αυγερή μου! Γιαγιάκα μου! Γιαγιάκα μου! Πώς ευρέθηκε στο πλάι του Νίκου του Μουτσινά? Έτσι, ο Νίκος την πάτησε. Ναι. Την πάτησε μαζί μου, γιατί πώς, έτσι είδε την τελειότητά μου. Μία μέρα κυκλοφορούσα. Ναι. Και με βλέπει. Ναι. Και μου λέει, ποια είσαι εσύ? Ποια είσαι? Η Βάνια. Του άρεσα. Και με πήρε. Και του λέω, τι θα κάνω εγώ? Ναι. Και μου λέει, έλα μαζί μου και θα δεις. Έτσι κάνει πάντα και πληρώνει μετά αυτός. Άστα. Και τα λεφτά τα πήρες μπροστά, στο κομμωδίνο. Τα λεφτά όχι, δεν πήρα τίποτα. Κλασικός μου τσινάς. Μπράβο, Νικολάκη. Τα πήρα όλα μαζεμένα μετά. Σε σάκο. Αληθεύει ότι έτσι λίγο είσαι λίγο τσιμπημένη με τον Νίκο και γι' αυτό τον ακολούθησες? Μ' αρέσει, είναι ωραία αγόρι. Σ' αρέσει, ε? Ναι, ναι. Από το 1 στο 10 πόσο καλό σεξ πιστεύεις κάνει? Πιστεύω. Τορπιλάει, τορπιλάει. Το πιστεύω ότι τι λες? Τορπιλίζει. Τορπιλίζει. Καλά ο Νικόλας. Είναι δηλαδή το αβέροφ σε ηθοποιό? Είναι το αβέροφ σίγουρα. Αχ, τον έχεις δει ποτέ γυμνό? Όχι, με το μαγιουδάκι του μόνο. Θα ήθελες? Όχι. Όχι, γιατί φοβάμαι, θα ορμήξω, θα γίνει χαμός. Κατάλαβα. Αν όρμαγες τον Μπουτσινά, ναι, τι θα του φύλαγες πρώτα? Τι θα του πιπίλαγες? Αν θα του πιπίλαγα, ναι, την πιτούλα του. Θα ήθελες να κάνεις μια δική σου εκπομπή? Ναι. Τι θέμα θα είχε, τι θα πραγματευότανε? Α, δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να είμαι μόνη μου και να μην έχω ούτε καλεσμένους ούτε τίποτα. Θέλω να είμαι μόνη μου, να λέω τα προβλήματα του κόσμου. Να με παίρνουν τηλέφωνο, να ακούγεται ο κόσμος και να με ρωτάει πράγματα και εγώ να απαντάω, να δίνω συμβουλές μου. Μοναχιά μου να λέγεται δηλαδή. Μοναχιά μου. Βάνια μοναχιά μου. Ποιος είναι ο καλύτερος ηθοποιός και ο αγαπημένος ηθοποιός? Α, εγώ αγαπώ πολλούς ηθοποιούς. Ναι. Αλλά αγαπώ πάρα πολύ τη Μαρία την Καβογιάννη μου. Α, χειροκρότημα, ναι, τώρα! Ναι, ναι. Μπράβο, και Μαρία την Καβογιάννη μου, Μαρία. Ρε Βάνια, έχεις Instagram και τέτοια social media? Χαμός γίνεται. Σου στέλνουνε dick pics και τέτοια? Ο, τι? Μπράβο. Γιαγιά μου. Σου στέλνουνε τα διάφορες γυμνές φωτογραφίες? Ναι, αυτό, ναι. Με τρόμαξες, με να θυμάσαι και εγώ πρόβλημα. Ναι, μου στέλνουνε. Τι τις κάνεις? Τίποτα, τις σβήνω γιατί εγώ ταράζω, μεν, δεν μπορώ. Προκάλεσε κάτι το Μουτσινά να κάνει? Νίκο, σε προκαλώ μία μέρα να μην έρθεις στην εκπομπή μου. Θα τους Αλκατράς θα τους έπαιρνες μαζί? Στο Αλκατράς εκεί στην Ακρούλα να μην φαίνονται. Ποιος είναι αγαπημένος ο Αλκατράσος? Όλα τα αγόρια μου αρέσουν. Έχεις κάνει ποτέ γυμνισμό? Ναι. Πού? Στην Ανάφη. Τους Ανάφης όλους εσύ! Ναι, ναι, ναι. Σ' άρεσε, κρύωσες? Κρύωσα λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Αλλά ευχαριστήθηκε ο κόσμος, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ με ευχαριστήθηκε το κόσμο. Δεν είχε κι άλλους γυμνιστές, πήγε σε κανονική παραλία. Γυμνιστών πήγα, όλοι γυμνοί ήταν, αλλά εμένα κοιτάζαν όλοι. Μπράβο, ρε Βάνια! Ναι. Από τη Φέη, από τη Ζέτα ή από τη Μενεγάκη? Είσαι καλύτερη με μαγιό? Αυτές δεν έχουν ωραίο σώμα. Μπράβο, κορίτσι μου. Αυτές δεν έχουν ωραίο σώμα. Τα κρύβουν εκεί, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να. Τώρα δηλαδή, μπράβο, ρε Βάνια. Αχ, κοίτα τι. Κορίτσι μου. Γιαγιάκα. Γιαγιάκα, να σου πω κάτι. Μου στέλνουν πολλά μηνύματα, εκτός από τα tick pick που μου λες. Μου στέλνουν και μηνύματα για τη μύτη μου. Λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Σεξουαλική. Ναι. Αν είναι λίγο έτσι τη μύτη σου, να δω το. Τι έχω? Όχι, εντάξει. Μεγάλη μύτη. Όχι, είσαι καλά. Αυτό είναι αεροτομή. Αρναούτογλου, ναι. Κωστόπουλος, ναι, και Λιάγκας. Ποιος πιστεύεις ότι φυλάει χειρότερα? Ο κύριος Κωστόπουλος, νομίζω. Γιατί έχει τα γένια, ε. Κάπως, ναι. Πολλά σάλια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν σε έπιανε τώρα Μουτσινάς την, ναι, ώρα της εκπομπής, ναι, και σου έρχεται ένα φιλί, ναι, τι θα έκανες? Θα καθόμουν.
Γιατί να μην κάτσω καλέ. Απλά ξέρεις, δεν θέλω να τα μπλέξουμε μετά, θα με ερωτευτεί η παράφορα. Και δεν θέλω, θέλω να είμαστε απλά συνεργάτες. Τώρα θα δούμε αργότερα τι θα γίνει. Λοιπόν, ναυτικός, φαντάρος και καντιλανάφτης. Ναι. Με ποιον δεν θα τα φτιάχνεις? Καντιλανάφτης. Γιατί ρε εσύ? Φοβάμαι τα κεριά μου. Θα έκανες ποτέ πλαστική? Όχι γιαγιά μου, είμαι τέλεια. Στον Νίκο αν έπρεπε να κάνεις πλαστική τι θα του διόρθωνες? Θα του βάζα μαλάκια μου. Μπράβο κορίτσι μου. Και πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια? Παντρεμένη. Και δυο. Πήρε σε παρακαλώ. Παντρεμένη και δυο. Γιαγιά να με παντρέψεις. Αχ, εγώ θα σε παντρέψω. Βρες μου κι άντρα. Με προξενιό θα παντρευόσου, να. Όχι. Θέλω να ερωτευτώ παράφορα μου. Σε ευχαριστούμε, παλιά μου, πάρα πολύ. Παρακαλώ. Ήσουν εξαιρετική. Ναι, γιαγιά, καμνά σε καλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που με έβγαλες. Εντάξει.